Συζητήσαμε στη συνέχεια της επίσκεψης που είχαμε κάνει με τον Δήμαρχο στον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Σταϊκούρα, για το θέμα των λήξη προθέσμων. Είναι ένα ζήτημα το οποίο προφανώς αφορά και την βιωσιμότητα του Δήμου, αλλά και την εξέλιξή του. Είχα ήδη μια πρώτη τηλεφωνική επαφή με τον κύριο Σταϊκούρα και την Δευτέρα, μετά από πρόταση και του Δήμου, θα προσπαθήσουμε να λυθεί αυτό το σημαντικό ζήτημα που, όπως σας είπα, έχει να κάνει σχέση με την οικονομική πορεία και προοπτική του Δήμου. Η δυνατότητα κάλυψης του ποσού το οποίο κατασχέθηκε από την οικογένεια Καταπότη τον Απρίλιο του 2012 από το Υπουργείο Οικονομικών. Γίνεται μια προσπάθεια τώρα και αρκετό καιρό να ενταχθεί αυτό το ποσό στην κατηγορία των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Δήμων, που δίνει τη δυνατότητα, αν γίνει αυτό, να μας δοθεί αυτό το ποσό από το Υπουργείο και στη συνέχεια με επιστροφή των χρημάτων αυτών μέσα από τις χρηματοδοτήσεις που θα παίρνει ο Δήμος, αλλά με άτοκα και με την λογική του μεγάλου αριθμού των δόσεων που μπορεί να κάνουμε σε μια συμφωνία που θα κάνουμε με το Υπουργείο, να επιστρεφεί αυτό το ποσό στο Υπουργείο Οικονομικών και στη συνέχεια. Έγινε μια τηλεφωνική επικοινωνία άμεσα με τον κύριο Σταϊκούρα και τον κύριο Πλακιτάκη. Δρομολογήθηκε το επόμενο βήμα, το οποίο είναι και πολύ σημαντικό για να μπορέσει να γίνει αυτή η ένταξη του ποσού αυτού στις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε κάποια επιπλέον πληροφόρηση. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι θετικά τα αποτελέσματα αυτών των επαφών που γίνονται αυτή την περίοδο. Για τα άλλα θέματα τα οποία αφορούν την εξέλιξη γενικά θεμάτων που αφορούν τις υποδομές του Δήμου Σιτίας, είχαμε μια κουβέντα με τον κύριο Πλακιτάκη, είχαμε μια αλληλοενημέρωση πάνω σε αυτά τα θέματα και σε μια λογική συνεχούς επαφής και συνεργασίας και αλληλοενημέρωσης, όπως επιβάλλεται από τον ρόλο που έχει ο καθένας, νομίζω ότι προχωράμε την πρόθεση όλων αυτών των θεμάτων και θεωρώ ότι τουλάχιστον σε αυτή τη φάση είμαστε σε μια θετική κατεύθυνση για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν την πόλη μας και έχουν να κάνουν με τις υποδομές και με την ομαλή λειτουργία στην ουσία των έργων τα οποία είναι σε εξέλιξη ή πρόκειται πολύ σύντομα να ξεκινήσει η υλοποίησή του στην περιοχή μας.